Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Το σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρνηθα. Η φωτιά έχει κατέβει σε απόσταση περίπου 100-200 μέτρων από τη λεωφόρο Πάρνηθος, ανεβαίνοντας το δρόμο που οδηγεί προς το Τελεφερίκ. Λίγο πριν από τις 4 δόθηκε εντολή εκένωσης για τις περιοχές της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νικολάου. Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι σε Θρακομακεδόνες, Μπόσκιζα και Πανόραμα Μενιδίου. Τα ξημερώματα η φωτιά μπήκε στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής, ενώ τραυματίστηκε πυροσβέστη στο μετόχι. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική περιοχή στον Αυλώνα. Την καταστροφική πορεία των πύρινων μετόπων στον Εύρο προσπαθούν να ανακόψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τις δυνάμεις πυρόσβεσης συνδράμουν σε ανθρώπινο δυναμικό και πυροσβεστικά οχήματα. Αποστολές από τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Αλβανία και τη Ρουμανία. Δύσκολες ώρες και για τη Βιωτία, ιδιαίτερα στους οικισμούς Στήρη και Ζάλτσα. Μεγάλη είναι η καταστροφή στο δάσος του Ελικόνα. Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι στους οικισμούς Περιστερά και Άγιο Νικόλαο μετά από μήνυμα του 112. Η φωτιά κύκλωσε την ιστορική Ιερά Μονή Οσίου Λουκά και έκαψε κτίσμα της. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα για τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Αττικής. Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των πυροσβεστικών δυνάμεων της επικράτειας, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Στη Βουλή μεταφέρεται την επόμενη εβδομάδα το θέμα της διαχείρισης των πολλαπλών πύρινων μετόπων με τον Πρωθυπουργό να σηκώνει το γάντι που πέταξαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και να αναλαμβάνει πρωτοβουλία για προημερησία συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Σε διαθεσιμότητα αξιωματικός της αστυνομίας που συνελήφθη στη Ζάκυνθο κατηγορούμενος για δωροληψία, κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος. Σε βάρος του διατάχθηκε διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Στη Ρωσία σκοτώθηκαν επικεφαλής της εταιρείας μισθοφόρων Wagner Γευγένη Πριγκόζιν, ο διοικητής της Δημήτρη Ούτκιν και άλλοι 8 επιβάτες σε συντριβή ιδιωτικού τζετ βόρεια της Μόσχας. Ο θάνατος Πριγκόζιν δεν θα προκαλούσε έκπληξη σε κανέναν, δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Μήνυμα του Πούτιν στις ρωσικές ελίτ, λέει η Ουκρανική Προεδρία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ντόναλντ Τραμπ παραδίδεται σήμερα στις αρχές μετά τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν στην πολιτεία της Τζόρτζια για απόπειρα αλλίωσης του εκλογικού αποτελέσματος του 2020. Η Πιονγκιάνγκ ανακοίνωσε πως αποπειράθηκε να εκτοξεύσει κατασκοπευτικό δορυφόρο χωρίς όμως επιτυχία, τονίζοντας πάντως πως θα επαναλάβει την προσπάθεια. Αυτές κυρίες και κύριοι ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Συνέχεια τώρα στην εκπομπή Newsroom με τη Βούλα Μαλά. Καλή σας ημέρα.